Πάμε να ξεκινήσουμε. Το Βιετνάμ, χώρα της Νότων. Το Βιετνάμ, χώρα της Νότων. Άρα, γέρα, 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 γέρα. You want it! Άρα, γέρα, 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 γέρα. You want it! Άρα, γέρα, γέρα, γέρα. You want it! Xin chào mọi người. Viva en Kamba. Δεν βοή μότ. Βίντεο ή φουτ κακ. Ή όπως λένε τόσο απλά στο Βιετνάμ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του eFood. Ναι. Σήμερα θα δοκιμάσουμε snacks όχι από μία, αλλά από δύο χώρες. Έχουμε βρει λοιπόν snacks από το Βιετνάμ και snacks από την Ταϊβάν. Κυρίως αλμυρά από το Βιετνάμ, κυρίως γλυκά από το Ταϊβάν. Και λέμε, γιατί δεν κάνουμε και από τις δύο χώρες να βγάλουμε ένα mega βίντεο με δύο part. Και το κάναμε. Αυτό βλέπετε. Αυτό είναι. Το Βιετνάμ, χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, με 100 εκατομμύρια σχεδόν πληθυσμό, γνωστό στους περισσότερους για τους λάθος λόγους, γιατί είναι μια φανταστική χώρα, για τις πιο όμορφες στον κόσμο, ενώ η Ταϊβάν, χώρα της Ανατολικής Ασίας, αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά εδώ θα συναντηθούν. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο σνακ, το οποίο είναι αυτό εδώ. Υπάρχει αυτό το φρούτο που λέγεται jackfruit. Αυτό το φρούτο λοιπόν παράγει τη μεγαλύτερη βρώμα στην ιστορία της βρώμας. Δεν έχω μυρίσει τίποτα να μυρίζει χειρότερα από αυτό. Μυρίζει τόσο άσχημα που απαγορεύεται στις χώρες της Ασίας να το πάρεις σε μετρό, να μπεις με αυτό μέσα σε δημόσια κτίρια, να μπεις μέσα σε καταστήματα. Μάλιστα, όταν ταξίδεψα στην Ασία πρόσφατα, μας ρωτήσαν στο ξενοδοχείο αν έχουμε αυτό το φρούτο μαζί μας, γιατί απαγορεύεται οποτεδήποτε να το βάλουμε μέσα στο ξενοδοχείο. Βρωμάει τόσο πολύ. Και εδώ λοιπόν αυτό το φρούτο το έχουν κάνει chips. Αρέσει πολύ εκεί, το τρώνε, δηλαδή μπορεί να βρωμάει τόσο, αλλά τους αρέσει. Είναι από το Βιετνάμ, λέγεται Vinamit, θα γίνω Vinamitis. Meat chai γράφει, μπράβο, 100 γραμμάρια, μου αρέσει πάντα να βλέπω ωραία στρόγγυλα νούμερα. 99% jackfruit και κραμβέλιο, μόνο δύο συστατικά, δύσκολη συνταγή. Ρε εσύ τι βάζαμε μέσα, το έχω ξεχάσει τελείως. Πάμε να τα ανοίξουμε, έχουμε ωραία ασιατικές συσκευασίες, πώς ανοίγουν κάθε φορά. Τι πρόβλημα έχουμε με τις συσκευασίες. Έτσι, έτσι ανοίγει. Αυτός είναι ο τρόπος, να ξέρετε. Να το. Δεν μυρίζει καθόλου jackfruit. Έχουν αφαιρέσει τη μυρωδιά, μπορεί να έχουν κρατήσει τη γεύση. Ωραία είναι. Σαν μέτριος ανανάς. Είναι τη φάση ο ανανάς που πήρες μαμά δεν είναι πολύ καλός. Το περίμενα πολύ χειρότερα λόγω της φήμης του jackfruit. Δεν μυρίζει καθόλου. Κάτι σαν ανανάς με βερίκοκο. Αποξεραμένος ο ανανάς. Ναι, ναι. Πώς το μυρίζει. Τι σινιάλι, παντρεμένος είσαι, πάει. Αν θα το έπαιρνα, όχι. Δεν θα το αγόραζα. Αλλά δεν πειράζει. Θα το βάλουμε εδώ αριστερά. Καλύτερο από ό,τι περιμέναμε, γιατί είχαμε φοβηθεί με το jackfruit. Θα σου πω και μερικά fun facts. Πώς σας αρέσουν. Ωραία, πώς σας αρέσουν. Το Βιετνάμ είναι μια χώρα ποταμών. Πόσα ποτάμια έχει? Δύο. 392 ποτάμια. 6.734 χιλιόμετρα ποταμό που μπορεί να πλεύσει πλοίο. Φυσικά, ποιο είναι ο πιο γνωστός ποταμός? Mekong River, αυτός δεν είναι? Έτσι θυμάμαι από τις ταινίες που έχω δει. Θα φάμε όμως το επόμενο snack, το οποίο είναι αυτό. Είναι γιαούρτο jelly sticks. Δεν είναι από το Βιετνάμ, είναι από την Ταϊβάν αυτά. Να σας πω ένα φοβερό fun fact για την Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν απαγορεύονται οι κάδοι σκουπιδιών. Και κάθε πρωί περνάει το σκουπιδιάρικο. Παίζει σε όλη τη χώρα ένα συγκεκριμένο τραγούδι Beethoven από τα ηχεία. Σαν ice cream truck σε αμερικάνικο thriller. Και εσύ ακούς ότι περνάει και βγαίνεις με τη σακούλα και βάζεις τα σκουπίδια μόνος σου μέσα στο σκουπιδιάρικο. Δεν υπάρχει υπάλληλος να τα μαζεύει. Πολύ καλό. Άμα το κάναμε και εδώ θα φεύγανε από τα παράθυρα έτσι. Άιντε. Ε άντρε πως ανοίγει. Δείτε τι γράφει εδώ, δείτε τι γράφει. Caution, easy cutting. Πού είναι το easy cutting? Λοιπόν, είναι αυτά τα jelly snacks. Να, open here. Το μέσα μάλλον ανοίγει αρκετά εύκολα. Μισό. Θέλω να το ρουφίξουμε ακόμα, το μπορεί. Όχι. Γιατί σε άκουσα. Τέλειο. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ωραίο. Τι είναι αυτή η βλακία. Ζελεδάκια λέει με γεύση γιαούρτι. Έχει σκόνη γάλακτος, έχει κανονικό γάλα. Έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες. Έχει 100 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Και όλη αυτή η σακούλα είναι 700. Ενδιαφέρον σνακ. Πού είναι αυτός που μου γράφει κάθε φορά? Τι μας λες, Δερμίδη, τι μας νοιάζει. Ρε, κάτσε να πω, ρε. Οκ, αξίζει μία δοκιμή, αλλά το ξέρω ότι δείχνει τέλειο. Σαν τρως γυμνοσάλιαγκα είναι. Παιδιά, πάρτε, είναι όντως νόστιμα. Όντως θα σας αρέσουν. Έλα, βάγκο.
Δεν είναι αειδιαστικό, η γεύση είναι αρκετά όχι όξινη. Φανταστικό είναι. Είναι το πιο νερουλό ζελέ που έχω φάει ποτέ. Επίσης τα 23 γραμμάρια ζάχαρη στα 100 γραμμάρια δεν είναι πάρα πολύ. Σε όπως πάντα γλυκά. Ωραίο είναι το γιόγκουρτ τζέλιστρο. Τζέλιστρο, τζέλιστρο. What are they feeding you? Επίσης πόσα έχει μέσα! Είναι αραδικά. Γι' αυτό το έβαλες, τα έκανε σακούλα, δεν κουβαλιούνται. Μας άρεσαν τα τζέλιστρο, είναι το πρώτο που ξεκινάει να πηγαίνει δεξιά. Πολύ καλό, αν το πετύχετε δοκιμάστε. Το επόμενο είναι ταντάν. Έχουμε ταντάν που είναι φιστίκι ουσιαστικά με μία κάλυψη, με γεύση κοτόπουλο στο φούρνο και ταντάν με γεύση καφέ. Ποιο ταντάν θα είναι το καλύτερο? Μετά το ταντάν δεν μπορείς να σταματάν. Ωραία συσκευασία, επιτέλους αυτή μπορούμε να την ανοίξουμε. Αυτό τη γεύση είναι καφές. Έχει καφέινη, λες, άμα ξυπνάει. Βλακία. 0,7% καφέλι. Προσπαθώ να διαβάσω γιατί είναι τόσο χάλια. Δεν είναι ωραίο. Δεν έχει πολύ καφέινη. Έχει όμως. Το ξέρετε ότι το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος εξαγωγέας καφέ στον κόσμο. Απλά μπερδευόμαστε γιατί οι ποικιλίες λέγονται ποτέ Βιετνάμ. Ας πούμε εκεί έχουν κυρίως καφέ αράμπικα. Και βλέπεις καφέ αράμπικα και λες γιατί από την Αραβία. Όχι, γιατί από το Βιετνάμ. Όσο περνάει, μου αρέσει πιο πολύ. Θα σας πω τι γίνεται. Δεν έχουν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Το έχω να κουμπίζει απλά σε μια σκόνη καφέ. Θα μπορούσα να το ψήσω και ίσως έπινε ένα ρόφημα. Είναι αυτό που ακούγεται. Φιστίκι βουτυγμένο σε καφέ. Δεν είναι κακό. Δεν είναι και να το βάζει σε μισό κιλό συσκευασία. Πού το βάζει. Σε παίρνει η παρέα να βγείτε. Αλλά εσύ είσαι λίγο down, λίγο πεσμένο. Βγαίνει έξω, παίρνει την πυρίτσα σου και τη συνοδεύει με φιστίκι με καφέ. Ξυπνά, έχει και ένα σνάκι για την πύρα σου και η παρέα είναι ευχαριστημένη. Ταντά. Εδώ τώρα κοτόπουλο λέει. What the. Oh no, πόσο κάρι έχει. Όλο το κάρι. Το γράφει εδώ, προσοχή, μαζέψε όλο. Αυτά τα δύο λύνουν δύο σημαντικά προβλήματα. Αυτό σας είπα ποιο πρόβλημα λύνει. Να θες να βγεις έξω να ανιστάζεις. Αυτό είναι ότι θες να βγεις και να έχεις προλάβει να φας. Και μετά τρως φιστίκια και πατατάκια. Αλλά παιδί μου δεν είναι φαΐ, δεν σε χορταίνω. Αυτό σαν τρώω φαΐ. Μια χαρά. Θέλω να δω και άλλες γεύσεις. Γεμιστά, κοκκινιστό, γιουβετσάκι. Γιουβετσάκι, να είσαι έξω. Να δω μερικά φιστίκια και γιουβετσάκι. Αυτά είναι πολύ καλά. Να σου πω κάτι για το Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ είναι σχεδόν όλοι vegetarian. Αλλά υπάρχουν δύο τύποι. Αυτοί που είναι vegetarian πάντα, που είναι κάποιες συγκεκριμένες μέρες το μήνα, που είναι φάσεις του φεγγαριού. Δεν τρώνε ποτέ, ας πούμε, κρέας την πρώτη του μήνα, στις 15, και άλλες δύο που δεν θυμάμαι. Και το πηγαίνουν έτσι. Αν αναρωτιέστε πού πάνε τα ταντάν, αυτό πάει εδώ. Οριακά δεξιά, και αυτό πάει εδώ. Είναι στο όριο. Το κοτόπουλο, αν σε φέρανε έξω με πύρα, θα ενθουσιαζόσουν. Πάμε να πιούμε το πρώτο αναψυκτικό, έτσι λίγο για να κατέβει. Τι είναι αυτό? Από πού είναι αυτό, καλέ? Έχουμε από Βιετνάμ. Επιτέλους φτιάξανε χυμό από sour shop, έτσι γράφει. Τι είναι το sour shop? Έχει κραβιολέ και κουγιά πάνω. Είναι αυτό το φρούτο, θα πέσει τώρα στο μοντάζ να το δείτε. Και επιτέλους το βάλουν στο χυμό. Εγώ το τρώω καθημερινά, αλλά δεν είχα να το πιω. Τώρα ναι. Για να δούμε λίγο το χρώμα. Γιατί η γεύση είναι πολύ παράξενη. Έχει μια κρεμώδη υφή. Δεν είναι full υγρό. Και είναι σαν Milo Light. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Ναι, όντως ήταν κρεμώδης η υφή. Δεν είναι άσχημο. Τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι είναι ένα φρούτο. Δεν είναι μια μαγική γεύση που δεν καταλαβαίνεις. Dr. Pepper. Έχει παίξει από το Forrest Gump μέχρι το Spider-Man. Ο Wolverine στο X-Men 1 πίνει Dr. Pepper. Δεν ξετρελάθηκα με το Sour Shop. Απ' την άλλη, δεν είναι άσχημο. Είναι λίγο ξινούτσικο. Σαν κρέμα με μήλο είναι. Κάπως έτσι. Αν το πετύχετε μπροστά, μην το φοβηθείτε, έχει την πλάκα του. Έχουμε όμως από την ίδια εταιρεία και άλλα αναψυκτικά. Είναι αυτά εδώ. Passion Fruit και Mangosteen. Τι είναι το Mangosteen? Το καλύτερο είναι που διαβάζω από πίσω για να καταλάβω τι είναι και γράφει χυμός Mangosteen. Υλικά, φυσικός χυμός Mangosteen. Κάτσε να δοκιμάσουμε πρώτα το Passion που το καταλαβαίνω. Για να δω αν έχει και την ίδια υφή. Όχι, αυτό φαίνεται πιο υγρό. Να σας πω ότι παρόλο που είναι σε αυτό δεν είναι αναψυκτικό, είναι χυμός, δεν είναι καταρακτικό. Ωραίο. Για ποιον είναι? Για τη Marie Claire, που είναι μια γυναίκα με πάθος. Αλλά είναι χειρότερα από το Sour Shop. Έρχεσαι εδώ. Πάμε να δοκιμάσουμε και μαγκοστίν. Μας το έχετε ζητήσει πολύ. Γιώργη, ένα μαγκοστίν. Να το. Προσπαθώ να του πείσω να έρθει και όλο μαγκοστίν. Και τον λέω, θα συντείνω να πούμε και καλό μισθό και θα τα έχεις και όλα να μου. Γιατί δεν έρχεσαι και με μαγκοστίν. Wow. Τι ιδιαίτερο φρούτο είναι αυτό. Πολύ ωραίο αυτό.
Σαν πεντανόστιμο βατόμουρο είναι. Είναι φανταστική γεύση. Έχει μια εσάνς βατόμουρου. Τέλειο το μαγκουστίν. Φοβερό το μαγκουστίν. Το πρώτο πολύ καλό πράγμα που δοκιμάσαμε. Στο πω ότι θα είναι καλό και εσύ μαγκουστίν. Θα σας μάθω και μία λέξη στα βιετναμέζικα. Το hello είναι xin xiao. How are you doing? Bang ho ekong. Οπότε, άμα θες να πεις και το how you doing, bang ho ekong. Thank you. Come on. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Come on. Εγώ ευχαριστώ. Το συγγνώμη είναι xin loi. Το κανένα πρόβλημα είναι kong kong ki. Το adio tambien. Where is ATM? My ATM odao. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μάθεις αυτές τις φράσεις. Ποτέ δεν το έχω καταλάβει. Γιατί αν μιλήσεις σε κάποιον βιετναμέζικα, θα θεωρήσω ότι ξέρεις και σου απαντήσει βιετναμέζικα και εσύ ξέρεις μια φράση. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιος και μου πει στα ελληνικά, πού είναι το μετρό, με σπαστά ελληνικά, θα του πω το μετρό, είναι από εκεί πέρα πίσω. Δεν θα καταλάβει, ρε φίλε. Πρέπει να μιλήσεις τα αγγλικά. Πρέπει το πρώτο πράγμα που θα μου δηλώσω, δεν ξέρω τη γλώσσα σου. Να λες ένα ευχαριστώ, ένα παρακαλώ, αυτό είναι κομπλέ, γιατί πάντα αρέσει, ξέρω εγώ, να προσπαθήσεις να πεις ευχαριστώ. Αλλά άκου εδώ τώρα τι λέει να ζητήσεις. I'm allergic to peanut. Το οποίο είναι. Το ιδιούν, βοή, δανγκόν. Οκ. Του το λες. Κάνει αυτός. Τα, 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 τα. Λες ωραία. Σου φέρνει ένα καρουπιστίκια μέσα. Δεν μπορείς να πεις κάτι τόσο σημαντικό στο να πεις. Το ιδιούν, βοή, δανγκόν. Καταρχάς μπορεί αυτό που λέω αυτή τη στιγμή με την προφορά που το λέω να σημαίνει χιλιάρα πράγματα. Πω, πραγματικά δεν μπορώ. Αλλά θα πάμε στο επόμενο, αφού δεν μάθαμε τίποτα από όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να φάμε ένα αλμυρό. Έχω εδώ. Crackers γαρίδας με πανέμορφη συσκευασία, πραγματικά, είναι εδώ. Θα η απίστευτη φαντασία του γραφίστα. Τι είναι crackers, τα έβαλα. Από τι, γαρίδα, να. Με τι πάνε, με μπύρα, να. Πόσο κάνουν, δυο νομίσματα, φύγε. Ελπίζω η γεύση να μας αποζημιώσει. Δεν θα μας αποζημιώσει όμως, γιατί γράφει εδώ πίσω ότι είναι ομάνα, μην τα φάω. Και λέει να τους κάνω deep fry σε λάδι 190 βαθμών μέχρι να γίνουν gold brown. Πρώτη φορά βλέπω να με γράφει χρόνο. Μέχρι να ετοιμαστούν. Πώς τα ψήνουν, τα ψήνει. Πόσο, μέχρι να γίνουν. Μαμά, έγραψε αυτές τις οδηγίες. Έκανε και τα χρωμιστικά. Πάμε να φάμε κάτι αλμυρό. Πάμε να φάμε γκογκότσι. Είναι chips πατάτας με θαλασσινό αλάτι. Είναι το πιο απλό chips που θα έχουμε φάει ποτέ. Είναι από Βιετνάμ. Το Βιετνάμ σαν πας. Γκογκότσι να φας. Είναι η πιο μικρή συσκευασία ever. Τι γίνεται, παιδιά, πολύ απλό είναι. Έχει λίγο αλάτι, πολύ ήρεμη γεύση. Μόλις βρήκαμε το πιο απλό πατατάκι μετά από 30 τέτοια βίντεο. Είναι απλά ένα πατατάκι. Πολύ καλό όμως. Ωραία αυτά, αλλά είναι τόσο απλά που δεν αξίζει να πάνε πολύ. Θα καθίσουμε εδώ από πίσω. Wow! Γλύκισμα με γεύση πεπόνι. Ποτέ δεν έχω δει πεπόνι σε γλυκό. Ποτέ. Είναι από την Ταϊβάν. Α, η σειρά έχει πολύ πράγμα. Αυτό είναι γλύκισμα με γεύση ανανά. Γλύκισμα με γεύση φράουλα. Είναι το αποτέλεσμα ενός γάμου, ενός μανάβη και μιας φουρνάρισσας. Πρέπει κάπως να ενώσουμε τις επιχειρήσεις μας. Συμπέθερε, ήταν κάπως έτσι. Έχεις σκεφτεί να φτιάξουμε μπισκότα με τα δικά μου φρούτα. Oh. Αυτό το πεπόνι. Μυρίζει πάρα πολύ πεπόνι. Είναι λίγο μαλακό, έχει μέσα αυτό το ζελέ πεπονιό. Ξέρετε τι παράξενο έχει. Τι μπισκοτάρες είναι αυτές, πώς τις λένε. Λες και άμα το διαβάσω, ξυπνήσει κανένα πνεύμα. Με φοβίζει για τόσο μεγάλο κείμενο. Τίποτα, pineapple cake, δεν μπορούμε να το ζητήσουμε. Είναι όχι απλά σαν ένας μανάβης να μπαρντεύει μια φουρνάρισα. Η φουρνάρισα ήταν τη Γαλλία. Δεν είναι καθόλου ασιατικό το μπισκότο. Είναι σαν γαλλικό, είναι υπέροχο. Είναι φανταστικό. Η γεύση πεπόνι, top. Πάω γεύση ανανά. Top! Top! Ωραία σανά, αλλά το πεπόνι πιο ιδιαίτερο και δεν έχω ξαναφάει. Η φράουλα, πεθαίνω σε γλυκά για φράουλα. Σομερά πισκότα. Αλλά το πεπόνι είναι το καλύτερο. Είναι τόσο καλό, είναι έτοιμο για βούτυμα. Να το τρώω ενώ λέω τα νέα μου στο τσάι με τη Σαν Τσιν Χο. Λέγε. Συνεχίζουμε και ήρθαν τα chips εδώ γαρίδας. Βλέπουμε το golden brown χρώμα για το οποίο φρόντισε εδώ η παραγωγή. Να σας πω μερικά facts ακόμα, θέλετε. Θα σας πω για την Ταϊβάν, παρόλο που αυτό που θα φάμε τώρα είναι βιετναμέζικο. Θεωρείται μεγάλη αγένεια να δώσεις φιλοδόρημα.
Δεν δίνουν πουθενά φιλοδόρημα. Γενικά στην Ασία δεν θέλουν φιλοδόρημα καθόλου. Έχει δύο πολύ περίεργες ομοιότητες με την Ελλάδα, τις οποίες δεν τις συναντάς πουθενά στον κόσμο. Το ένα είναι ότι δεν ρίχνουν τα χαρτιά μέσα στη λεκάνη. Αυτό είναι πραγματικά μια ελληνική πρωτοτυπία. Το να έχεις δίπλα ένα κάδο και να βγάζεις μια σακούλα με σκουπίδια και να μην πετάς τα χαρτιά μέσα στην τουαλέτα. Δε εκεί δεν το πετάν, είναι νησί, δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές και δεν το κάνουν. Και το άλλο περίεργο, το οποίο μοιάζει επίσης πουλ με Ελλάδα, είναι ότι αν είσαι στο δρόμο και δεις μια διάβαση και έρχεται ένα αμάξι προτεραιότητα, ποιος έχει σε όλο τον πλανήτη Γη? Το πεζός. Στην Ελλάδα ποιος έχει? Το αμάξι. Στην Ταϊβάν έχει το αμάξι βάση νόμου. Δηλαδή αυτό που στην Ελλάδα δεν το λέω κόκαλα, το συνηθίζουμε να περνάει πρώτα το αμάξι και μετά εμείς, εκεί είναι το κανονικό, εκεί είναι ο νόμος. Βλέπεις διάβαση, περιμένεις να περάσουν τα αυτοκίνητα, δηλαδή η διάβαση είναι διακοσμητική. Να χαλάμε μπουλιά! Αφού είναι έτοιμα αυτά, δεν ξέρω αν είναι πολύ καυτερά, ας τους ρίξουμε με μια σαλτίτσα, ε. Ναι, ναι. Έχουμε εδώ πάστα γαρίδα σαλατισμένη, vegan. Πώς? Φασόλια, σόγια, σαλάτι, ζάχαρη, πιπεριά, τσίλι, σογέλο, λεμονόχορτο. Πώς είναι πάστα γαρίδα? Δεν έχει καθόλου γαρίδα. Λέγεται Mam Ruok. Mam. Oh no. Λένε εδώ και πολλά χρόνια ότι προσπαθούν να κάνουν στο σινεμά, εκτός από ήχο και εικόνα, να έχουμε και μυρωδιές. Αν αυτό το πετύχουν, πρέπει να πάρουν αυτή τη μυρωδιά και να τη χρησιμοποιήσουν για τους χειρότερους τους εφιάλτες. Τόσο κακιά είναι. Για να δούμε και την υφή της. Ε, ναι. Σε χρώμα όμως, ήταν πολύ καλή. Τα τσιπς γαρίδας, πολύ ωραία, σκέτα, ανθρώπινα. Μπύρα, φέρτη. Πω, τι πάστα γαρίδα είναι αυτή. Παιδιά, τι είναι αυτό? Εντάξει, προφανώς βάζεις λίγο στην άκρη σε μια σάλτσα για να δώσει έτσι μια αλμύρα. Αλλά στην πάστα ελιά, άμα τη φάω, το λιποθυμάω, ας πούμε. Η πάστα από Φλωρίνη. Mam Ruok. Mam Ruok. Αλληλούια. Mam Ruok. Αλληλούια. Κρίμα και έχει ωραίο όνομα. Μυρίζει απέσια, έχει απέσια γεύση, απέσια υφή. Είναι ό,τι χειρότερο έχω φάει. Δώρο σε όποιον μισείτε. Δεν ξέρω αν μισείτε κάποιον τόσο πολύ, είναι κρίμα δηλαδή. Η μπύρα απ' την άλλη είναι Ταϊβάν. Είναι φτιαγμένη από νερό, βίνι, ρύζι και λυκίσκο. Αυτή έχει μέσα ρύζι, το οποίο σου δίνει κάτι διαφορετικό. Για να δω και το χρώμα της. Πρέπει να είναι κλασικό. Ναι, normal. Σαν μια lager. Αν δεν ξέρετε ποιες είναι οι Lager, δείτε το βίντεο με τις φαγητοαπορίες για μπύρα. Welcome drink! Hello, welcome to... Hello, welcome to Valhalla! Welcome drink! Hello, welcome drink! Είναι ιδιαίτερο που έχει μέσα ρύζι. Θα πήγαινε πολύ με τα ασιατικά φαγητά. Καταλαβαίνεις ότι κάτι διαφορετικό έχει σαν μπύρα. Αλλά δεν πάει να είναι μπύρα. Δεν είναι Mam Ruok. Αλληλούια! Πάμε να δοκιμάσουμε και άλλη σως, μπας και μισώσει τη γεύση. Έχουμε εδώ αυτή τη σως. Σε 7 λίτρα μπουκάλι με το τσίλι να επιπλέει πάνω. Εκχύλισμα ψαριού με σκόρδο και τσίλι. Συστατικό νερό, ζάχαρη, σάλτσα ψαριού. Ατζούγια λέει. Σκόρδο, πιπεριά, τσίλι. Φυλάσσεται για ένα μήνα. Σιγά μην προλάβει μήνα, θα το τελειώσουμε. Νίκο, φέρε το απλό πρωτόγωνο μυαλό. Α, εντάξει, όχι, ήταν. Οκ, τους αρέσουν πολύ αυτές οι σως. Δείχνει εδώ να βουτάει κάτι σαν spring rolls. Έντονη μυρωδιά, αλλά μυρίζει ασιατικό φαγητό. Δεν μυρίζει κάτι το τρελό. Πάμε εδώ με τους γαριδολοκουμάδες μου. Ωραία. Καίει αρκετά μεν, αλλά είναι πολύ ωραίο. Παιδιά, η σως καυτερή με λιωμένα τζούγια, τι είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν το περιμέναμε καθόλου, το δοκιμάσαμε όλοι και μας άρεσε πολύ. Έρχεται εδώ. Από τα πιο καλά, θα την κρατήσουμε μετά, μπορεί να τη βάλουμε και σε άλλα πράγματα. Γιατί μας είπαν να δοκιμάσουμε οπωσδήποτε από Βιετνάμ αυτά τα πιτάκια. Γράφει ότι είναι ριζόχαρτο. Ριζόχαρτο λέει, τρώγεται. Ριζόχαρτο. Στρόγγυλο. Από άμυλο ταπιόκας και αλεύρι ριζιού. Και μας είπαν ότι για να το φάμε, αυτό το ριζόχαρτο. Εδώ τώρα δεν έχω πάρει ένα, δείτε λίγο πόσο είναι. Μας είπαν να τα μουλιάσουμε λίγο σε νερό και μετά ουσιαστικά μας είπαν ότι βάζουμε μέσα πράγματα και τα τυλίγουμε σαν το λουμαδάκι. Το ριζόχαρτο, αυτό, έγινε αμέσως αυτό. Είναι έτοιμο. Να δούμε με τι θα το γεμίσουμε. Έχουμε εδώ καταρχάς μία πάστα από κόκκινο φασόλι. Τρομερά πηχτή. Την τρώω, πιο φοβισμένα γίνεται. Έχει ακριβώς την γεύση που περίμενε. Μία ψιπιεσμένο κόκκινο φασόλι. Θα μπορούσε να βάλεις λίγο σε μία σάλτσα, αλλά δεν είναι για εδώ μέσα. Εδώ τι έχουμε, τι είναι αυτό? Μείγμα λαχανικών, λέει, και μανταριών. Chop suey.
Wake up. Wake up. I don't get it, get it, get it, get it, get it, get it. I get it, get it, get it, get it. You want it? No, 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 no. You want it? I don't want it, want it, want it, want it. You want it? No, I don't think it's in my inside. I cry when angels deserve to die. Λοιπόν, αυτό είναι το chop suey που έχω εδώ από την Ταϊβάν. Τι γίνεται να, ποιος είμαστε ρε παιδιά, ποιοι είμαστε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα το τυλίξω. Μείγμα λαγανικών και μανιταριών. Πώς με έφερε η ζωή εδώ. Δεν ξέρω, με καλύπτει η τροπική δηλητηρίαση εδώ μέσα. Τι είναι αυτό, σαν φίδι είναι μερικά πράγματα που έχει εδώ μέσα. Το ριζόχαρτο δεν είναι κακό. Είναι η πιο αδιάφορη γεύση του κόσμου. Σαν στέρεο νερό είναι. Δεν έχει καμία γεύση. Δεν μπορώ και να τυλίξω τίποτα στη βλακεία. Δεν είναι κακό σαν υλικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Και αυτά τα λαχανικά τα chop suey ωραία είναι. Αλλά ναι, είναι ένα πολύ παράξενο υλικό το ριζόχαρτο. Σίγουρα θα ξέρετε εσείς να το χρησιμοποιείτε καλύτερα. Το chop suey μια χαρά κονσέρβα. Η σος ήταν πολύ ωραία. Το ριζόχαρτο από μένα είναι προς το όχι. Αλλά μια χαρά. Οκ, εντάξει. Θα ζήσω και χωρίς. Θα συνεχίσω τη ζωή μου και χωρίς το ριζόχαρτο. Στη συνέχεια θα δοκιμάσουμε αυτό που θέλω να το δοκιμάσω εδώ και πάρα πολύ ώρα. Αλλά δεν θα το κάνω σε αυτό το βίντεο γιατί όπως βλέπετε έχουμε πάρα πολλά snacks. Το αφήνω για το part 2. Η συνέχεια λοιπόν, έχουμε φοβερά snacks ακόμα από Ταϊβάν και Βιετνάμ στο επόμενο part. Αλλά μέχρι τότε εσείς κάντε like στο βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι για να μην χάσετε το part 2 και πείτε μας σε comment πώς σας φάνηκαν όλα αυτά μέχρι τώρα, τι θα θέλετε να δοκιμάσετε και τι πιστεύετε θα γίνει στο δεύτερο part. Και όχι για να μας το πείτε έτσι, αλλά για να κερδίσετε κουπόνια για δωρεάν φαγητό από το eFood. Αν ακολουθήσετε όλα αυτά τα βήματα. Το έχουμε!